Πολλοί κόσμοι στην Ιερά Πέτρα γνωρίζει πόσο μου αρέσει και η πόλη και η περιοχή. Δυστυχώς αυτή τη φορά όμως αντί να μιλήσουμε για ευχάριστα πράγματα, αυτά τα οποία καταρχήν καλημέρα και από μένα, και γίνονται τόσα πολλά τα οποία εκτός το προφανές της καταστροφής που γίνεται, επηρεάζεται και ένας ολόκληρος πλανήτης. Αλίμονο. Και πώς επηρεάζεται, αλλά επηρεάζεται σε πολλά επίπεδα. Ακριβώς. Πρώτος και κύρια ο Ουκρανικός λαός και οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι στρατιώτες, αλλά θα έλεγε κανένας και κοινωνικά και οικονομικά όλος ο κόσμος με πρώτη την Ευρώπη. Εσείς αυτή την εξέλιξη τώρα όσον αφορά την ήδη από το πρωί είσοδο και των στρατευμάτων, το δεύτερο επίπεδο επίθεσης, εσείς πιστεύετε ότι οι όλες διαπραγματεύσεις θα μπορέσουν να συνεχιστούν με κάποιο ορατό σημείο αποτελέσματος? Πώς εξελίσσεται και πού θα φτάσει, κύριε Υπουργέ, αυτό το βλέπετε κοντά τη λήξη αυτής της εισβολής? Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή γίνονται συναντήσεις, δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Αλλά είναι καλό το γεγονός ότι έστω και αυτές οι συναντήσεις είναι ενεργές. Τώρα, αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία έχει γίνει ρωσική εισβολή και γίνεται πόλεμος. Όπως καταλαβαίνετε, η ευθύνη είναι στην Ρωσία, στην κυβέρνηση του Προέδρου Πούτιν, και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει εύκολα λύση αν δεν απομακρυνθούν ταχύτατα τα ρώσικα στρατεύματα από την Ουκρανία και επιστρέψουν τις βάσεις τους. Βεβαίως και αυτό το βλέπω δύσκολο. Δηλαδή για να γίνει κάτι άμεσα, αυτή είναι και η αγωνία, να σταματήσουν να σταματήσει ο πόλεμος, να το πω έτσι απλά. Δεν το βλέπετε να γίνει, να επιτυχάνεται αυτό νωρίς, ας πούμε? Δεν μπορώ να προβλέψω ούτε τι γίνεται στο μυαλό του Πούτιν, αλλά σας λέω ότι η δική μου γνώμη είναι αυτή, ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, να ξαναπιάσουμε διεθνώς το νήμα από τις συμφωνίες του Μίνσκ και να δούμε τι πρόκειται να γίνει παραπέρα. Άλλωστε γνωρίζετε, ή τουλάχιστον σας το λέω εγώ, ότι τώρα στη σύγχρονη εποχή οι πόλεμοι διαρκούν λίγο σε ημέρες, δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει κάτι σαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο χρόνια, αλλά οι επιπτώσεις τους διαρκούν περισσότερο. Το ελάχιστο που θα έχουμε από αυτή την σύγκρουση, το ελάχιστο, θα είναι η καταστροφή της οικονομίας και των υποδομών της Ουκρανίας και μεγάλου μέρους της Ρωσίας, αλλά και το ελάχιστο είναι ότι διαμορφώνονται πλέον άλλοι όροι στη σχέση των κρατών, ακριβώς γιατί έχει χυθεί αίμα. Δύο λαοί οι οποίοι ζούσαν μαζί, αντάμα, για πάρα πολλές δεκαετίες, θα έλεγε κανένας και θα υπήρχαν και κάποιο είδους φιλικά αισθήματα του ενός με τον άλλον, αυτό πια έχει χαθεί. Αυτό έχει χαθεί. Πια τους χωρίζει αίμα. Μας χωρίζει αίμα, το ονομάσω με αυτόν τον τρόπο. Και το λέω με αυτόν τον τρόπο γιατί σαν λιγανές έχουμε δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο ότι πρέπει η Ελλάδα να σταθεί από την πλευρά του διεθνούς δικαίου, που είναι το ένα. Και το δεύτερο, 150.000 άνθρωποι ελληνικής καταγωγής διαβιούν και στην Ουκρανία και τώρα πολλοί από αυτούς είναι πρόσφυγες, όπως και χιλιάδες Ουκρανοί άντρες και γυναίκες και παιδιά πολίτες. Τώρα ένας πόλεμος ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει σχετικά με τις περιοχές για την αυτονομία τους στο Ντονμπάς κλπ. Αυτό το πράγμα που ήδη κρατάει σχεδόν 8 χρόνια πάμε τώρα, πιστεύετε ότι μετά από την οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός θα μπορέσουν να έχουν τα δεδομένα τα οποία θέλει η Ρωσία να εφαρμόσει σε εκείνα τα μέρη, καθώς και για την Κρυμαία, ή θα υπάρχουν αυτές οι εσωτερικές διαμάχες με ένοπλες πια να θα συνεχιστούν? Ναι, και είπατε και κάτι, κύριε Υπουργέ, για να μην σας διακόπτουμε, το διεθνές δίκαιο,
εφαρμόζεται κατά το δοκούν ή μου φαίνεται. Έτσι, δεν σας φαίνεται καθόλου. Οπότε, φαίνεται. Το επειδή το αναφέρατε, έτσι, τι, ναι, δηλαδή, για να δούμε πρώτα αυτό το σημείο του ερωτήματος και μετά πάμε και στο Διεθνές Δίκαιο. Αυτό είναι το... Με συγχωρείτε, θα αρχίσω από το Διεθνές Δίκαιο, γιατί ακριβώς αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημείο, αν και καμιά ζωή, σαν για κανένα, δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να είναι απόλυτη, γιατί η επέμβαση, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία για άλλη μια φορά έδειξε ότι στην πρώτη ευκαιρία αξιοποιείται από κάποιες χώρες το δίκαιο του ισχυρού. Και με αυτό το δίκαιο, θα έλεγε κανένας, χτύπησε την πόρτα και την έσπασε και μπήκε μέσα ο Πούτιν στην Ουκρανία. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπερασπιζόμαστε το Διεθνές Δίκαιο, που είναι το ένα ζήτημα. Μα γιατί δεν βλέπουμε τα ίδια, δηλαδή την πρεμούρα της Δύσης, ας πούμε, έτσι, για τη Συρία, για την Κύπρο που έχει μπει στο τραπέζι τώρα, για το απέναντι τη Λιβύη, την Ιεμένη που πεθαίνει κόσμος, και για, μπορώ το εντός, να αναφέρω, για το εντός εισαγωγικών ήρεμο. Νομίζω ότι υπάρχει τρομερή υποκρισία. Και για το εντός εισαγωγικών ήρεμο Κόσοβο. Ναι, και αυτό. Στις διεθνείς σχέσεις η υποκρισία περισσεύει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και γι' αυτό και χτες εμείς επιμείναμε και στη Βουλή ότι ένα από τα σημαντικά κριτήρια που θα πρέπει να υπάρχουν για την Ελλάδα είναι, θα έλεγε κανένας, ότι η Ελλάδα πρέπει να κοιτάζει κάθε φορά και το επίπεδο των δίκαιων συμφερόντων. Το επέμεινε σε αυτό και ο Αλέξο Τσίπρας και βέβαια χρησιμοποίησε διάφορες λέξεις. Τώρα, με ρωτήσατε αν προβλέπω κάπως να τελειώσουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση όξυνσης των πραγμάτων. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η Γεωργία στο ΝΑΤΟ, που μια μεριά, αλλά είναι και θα λέγαμε απίθανη. Οι απειλές του καθεστώτος Πούτιν, γιατί δεν μπορώ να βάλω το ρώσικο λαό στη λίβδη. Ναι, το έχουμε διαχωρίσει και εμείς εδώ, κύριε Υπουργέ, έτσι. Και πολύ καλά κάνετε. Και δεν προσπαθούμε να μην πέσουμε στην προπαγάνδα αυτή των μέσων, που έχουν πέσει και τα ελληνικά μέσα σε αυτό. Και ακούμε από παντού έτσι κροκοδίλια, δάκρυα για την Ουκρανία από όλες τις μπάντες, να το πω έτσι κριτικά. Ναι. Δηλαδή, το βασικό λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή, σας λέω, αν θα μπορούσε να γίνει κατάβαση του πυρός, που είναι, φαίνεται το πιο εύκολο να επιτευχθεί μέτρο, αλλά πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, θα ήταν σαν για κανάς θεία ευχή. Επιτρέψτε μου να πω, θεία ευχή. Αλλά σας λέω, είμαστε στην κορύφωση της σύγκρουσης που ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, που στο πλευρό της Ουκρανίας, ανεξάρτητα από τα αισθήματα που έχει ο καθένας για την Ουκρανική κυβέρνηση, στέκεται αυτή τη στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αλλά και όλοι οι διεθνείς. Εδώ τώρα πού είναι η υποκρισία εδώ, κύριε Υπουργέ? Η υποκρισία είναι... Δηλαδή, είπα κροκοδίλια δάκρυα για την Ουκρανία. Νομίζω ότι ο καθένας πάλι λειτουργεί για τα δικά του συμφέροντα, με αφορμή την Ουκρανία. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά να σας πω λίγο πιο πίσω. Οι συμφωνίες του Μίνσκ, οι οποίες ήταν γενικά καλές, θα τις ονομάζω. Δεν εφαρμόστηκαν όμως ποτέ αυτές. Δεν εφαρμόστηκαν ποτέ και κανέναν δεν τον ένοιαζε να εφαρμοστούν. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Απλά δόθηκε ένας χρόνος. Δεν θέλω να κάνω καμιά αντιστοίχηση με διάφορα ελληνοτουρκικά ή κυπριακά ζητήματα, αλλά θα έλεγε κανένας ότι αυτό μπορεί κανείς να περιμένει είναι οι διαπραγματεύσεις
και η νέα συμφωνία, στο βαθμό που μπορεί να επιτευχθεί, θα ξεκινάει από αυτές τις συμφωνίες. Προς το παρόν, σε επίπεδο ρητορικής αλλά και δράσης επί του πεδίου, ο μεν Πούτιν προσπαθεί να πάρει θέσεις επί του πεδίου, ώστε να είναι σε μια καλύτερη θέση τη διαπραγμάτευση, που είναι το ένα θέμα, και να εξοντώσει βέβαια την κυβέρνηση Ζελένσκι, και η Δύση προσπαθεί να εξοντώσει στην ουσία το καθεστώς Πούτιν. Είμαστε πάντως σε μια, εγώ παλιότερα έλεγα, δηλαδή το παλιότερα πριν 10-15 μέρες, έλεγα ότι ανησυχώ πάρα πολύ, έβλεπα τα σύννεφα να μετατρέπονται σε καταιγίδα. Η καταιγίδα ήρθε, ακόμα είμαστε σε ζητήματα ρητορικής από την πλευρά της Δύσης, δεν ξέρω πού μπορούμε να φτάσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Με ανησυχεί μάλιστα ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην πρώτη δυσκολία μία υπερδύναμη έθεσε σε λειτουργία το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Εδώ πλέον μιλάμε για τελείως διαφορετική κατάσταση, για την συνέχιση της ηρεμίας στον κόσμο, αλλά και για τη συνέχιση της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη. Προφανώς. Θα σας πάω λιγάκι πίσω σε αυτό το οποίο είπατε, στο σημείο για την Κύπρο. Είχαμε κάποιες δηλώσεις δυσαρέσκειας όσον αφορά του Λαυρόφ σχετικά με την Κύπρο και πρόσφατες, εντός των τελευταίων 24 ωρών, για τις αντιδράσεις από την πλευρά της Κύπρου. Πιστεύετε ότι με έναν τρόπο πιέζουν όπου μπορούν οι Ρώσοι, σχετίζοντας τη μια κατάσταση με την άλλη? Τι ήθελε να πει ο ποιητής? Δύο επίπεδα. Το ένα είναι ότι πιέζουν όλες τις χώρες, την κάθε μια ξεχωριστά, και ο Πούτιν έχει κάνει ανάλογες πιέσεις. Στην Κύπρο έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί υπάρχουν πολλά επενδυμένα ρώσικα κεφάλαια στο κράτος. Στο κατεχόμενο κομμάτι. Το οποίο είναι και κατεχόμενο κομμάτι. Καλά, υπάρχουν επενδύσεις και στο μη κατεχόμενο, στο ελεύθερο κομμάτι, που είναι το ένα. Είναι ζυγαριά λιγάκι αυτό. Ναι, είναι το ένα ζήτημα. Και δεύτερο, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν τα πράγματα μείνουν ως έχουν από άποψη διακυβέρνησης και δράσεων, οι Ρώσοι και σε ένα δεύτερο επίπεδο, η Ρώσικη κυβέρνηση θα προσπαθήσει να επιβάλλει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες αντίφινα, ας το πω έτσι. Του τύπου, ίσως, επειδή μιλάμε τώρα για αντίφινα, κύριε Υπουργέ, τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε μεγαλύτερη δυσκολία παρέμβασης ή στους ενεργειακούς πόρους που προέρχονται από τη Ρωσία, και ξέρετε, είναι ανάγκη να ξεφύγουμε από την εξάρτηση της ενέργειας αλλά και της οικονομίας μας όσο αφορά το ενεργειακό από το ρώσικο φυσικό αέριο, αλλά και αυτό, όσο και να το θα εξαρτηθούμε μετά από άλλους, με τις καραβιές που έρχονται ακόμα και από Ηνωμένες Πολιτείες, με το υγροποιημένο αυτό. Με το LNG, λέτε. Αυτό, ναι. Δηλαδή, από τη μια εξάρτηση θα πάμε στην άλλη. Αυτό θα πρέπει να το δούμε με περισσότερη σοβαρότητα. Εγώ νομίζω, ας περιμένουμε, θα περιμένουμε αντικειμενικά ένα χρονικό διάστημα, ώστε να περάσει αυτή η πρώτη, άλλοι λένε δεύτερη, τέλος πάντων φάση του πολέμου. Μακάρι να καταλαγιάσουν τα όπλα, αλλά όπως και να το κάνετε, καταλαβαίνετε ότι οι οικονομίες όλων των ευρωπαϊκών κρατών και όχι μόνο θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις από αυτόν τον πόλεμο. Βέβαια, αν κανένας τα κατηγοριοποιούσε, θα έλεγε πρώτη η Ουκρανία, που έχουν ήδη καταστραφεί βασικές υποδομές της, δεύτερη η Ρωσία, αλλά από εκεί και πέρα και όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης. Όσον αφορά αυτό που είπατε, αν παραμείνουν ως έχουν τα πράγματα, πιστεύετε ότι θα υπάρχουν αλλαγές ή θα παραμείνει ο Πούτιν στην ακριβώς θέση του Προέδρου και με τη λογική που υπάρχει, και απλά θα είναι διαπραγματεύσιμα όλα τα υπόλοιπα?
Εγώ νομίζω ότι ο Πούτιν αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή σα σίγουρα 1000% είναι να έχει υπό την επιρροή του τις δύο μεγάλες περιφέρειες που κήρυξαν την αυτονομία του και από εκεί να ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις. Η Δύση δεν θέλει αυτό να γίνει και πολύ περισσότερο θέλει να με σχημένο το κεφάλι να φέρει τον Πούτιν και να δηλώσει ότι δεν αμφισβητεί σε τίποτα ούτε την Ουκρανία ούτε τη Γεωργία, αλλά πολύ περισσότερο τώρα θα έλεγα, το πολύ περισσότερο βγάλτε το, να σταματήσει να εκτοξεύει και απειλές απέναντι στην Φιλανδία. Πια είναι τρομερό το γεγονός, γιατί η Φιλανδία είναι και χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Η Μαριούπολη, κύριε Υπουργέ, εδώ τώρα έχουμε μπερδευτεί. Είναι το ελληνικό στοιχείο εκεί που ζει. Ακριβώς. Οι πληροφορίες δίστανται. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι οι Ρώσοι έτσι, ισοπαίδωσαν και βομβάρδισαν τις περιοχές εκεί του, με το ελληνικό στοιχείο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι τα τάγματα Αζόρ έκαναν αυτό. Εσείς τι πιστεύετε? Ξέρετε κάτι, σε ένα πόλεμο ο πρώτος νεκρός είναι η αλήθεια. Οπότε το τι μας έρχεται ως πληροφορία από την περιοχή, αλλά και γενικότερα θα έλεγα από τα τεράστια, τα μεγάλα δίκτυα ενημέρωσης, κανείς θα πρέπει να το μετράει με περίσκεψη και να μην τα πιστεύει και τα πάντα. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές και στους ακροατές μας. Και καλά κάνετε. Ούτε, ας πούμε, μια εμπειρία έχουμε και οι δυο εδώ δημοσιογράφοι. Μας είναι δύσκολο να βρούμε πού είναι η αλήθεια, καταλαβαίνετε. Γιατί ένα πολύ ισχυρό όπλο είναι το όπλο της προπαγάνδας και ένθεν. Και τώρα πολύ περισσότερο... Είδαμε να εξελίσσεται από το 1992, από τον online πόλεμο του Ιράκ, την καταιγίδα του Μπαμπά Μπούς, με αποτέλεσμα το είδαμε αυτό να κλιμακώνεται και να εξελίσσεται και να ενηλικιώνεται αυτή τη στιγμή με ό,τι αυτό μπορούμε να πούμε. Είναι φανερό ότι ο κόσμος μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους, από πολλούς τοπικούς πολέμους, από πολέμους στην Ευρώπη, όπως ήταν η εισβολή στην Κύπρο, όπως ήταν ο πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας, δεν φαίνεται να σε επίπεδο ηγεσιών να έχει οριμάσει. Όχι, ποτέ δυστυχώς. Μάλλον η γλώσσα μου με πήγε προς το σωστό. Φαίνεται ότι υπάρχει ερήμωση, θα ρίγανε στα κεφάλια των παγκόσμιων ή των ηγεσιών των υπερδυνάμεων. Εγώ κάτι τέτοιο θα πρέπει να μας ενοχλήσει και να μας ανησυχήσει πάρα πολύ. Πλέον έχουμε ηγεσίες οι οποίες δεν γνωρίζουν, δεν γεννήθηκαν καν κοντά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έχουν δει τις εκατόμβες των νεκρών. Οι νεκροί σε κάποιες οικογένειες είναι πλέον παππούδες και προπαππούδες των σημερινών ανθρώπων. Και ξέρετε, λείπει αυτή η επιχειρηματολογία ότι κοιτάξτε τι έγινε και με τους Εβραίους και με τους λαούς και με το Ρώσικο λαό. Μιλάτε για την παραχάραξη της ιστορίας τώρα από πολλές πλευρές. Βέβαια, φτάσαμε πια και στο Λένι. Ναι, και μην ξεχνάμε και την αναβίωση του νεοναζιστικού κινήματος, το οποίο πατάει ακριβώς σε αυτό το οποίο μας έφερε τις τόσες μεγάλες καταστροφές στο απότερο παρελθόν μας, με αποτέλεσμα... Εγώ θα σας βάλω και μια επιπλέον διάσταση, θα προσθέσω σε αυτό και τις καινούργιες νέες πολύ μεγάλες κούρσες εξοπλισμών πια στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Για σκεφτείτε πόροι που θα μπορούσαν να δοθούν στην υγεία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στις υποδομές, τώρα θα δίνονται για υπερεξοπλισμούς σε αεροπλάνα, σε πολεμικά πλοία. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Κύριε Υπουργέ, ένα σχόλιο θέλουμε για την
αντιμετώπιση του θέματος από την ελληνική κυβέρνηση, το ένα είναι αυτό. Και αν ούτε και ο Ερντογάν βέβαια είναι προβλέψιμος, αλλά είναι σωστό που βάζουμε και συγκρίνουμε τον Τούρκο με τον Πούτιν, ας πούμε, και τις κινήσεις του Πούτιν, ξέρω αν θέλετε. Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε, έτυχε να το πω, άρα μπορώ να το επικαλούμε. Πριν λίγες μέρες είπα ότι ο Ερντογάν έχει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από το να σκέφτεται αυτή τη στιγμή τουρκική παρέμβαση, επέμβαση στο Αιγαίο ή στην Κύπρο. Και αποδείχτηκα, πώς να το πω, ακριβής, με την έννοια ότι τόσο η Ρωσία, όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όσο και το ΝΑΤΟ, πίεζαν τον και πιέζουν τον Ερντογάν να πάρει θέση. Πρώτη σοβαρή του αντίδραση ήταν ότι θα εφαρμόσω τη συνθήκη του Μοντρέ και δεν θα επιτρέπω σε πολεμικά πλοία να περνάνε τα στενά. Η πρώτη του. Έβαλε βέβαια κάποια παρένθεση εκεί, μόνο σε αυτά τα οποία έχουν δικαίωμα ελιμενισμού. Ναι, μα η συνθήκη του Μοντρέ λέει ότι δεν περνάει κανένα πλοίο εκτός από αυτά που πηγαίνουν στη βάση τους. Μιλάω τώρα για τα πολεμικά πλοία, έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Δηλαδή δεν υπάρχει προσομοίωση του ενός και με το άλλο, πρέπει να τραβήξει από τα μαλλιά και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιμείνεις ότι οι διαπραγματεύσεις, η διπλωματία είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φτάνουμε στα κανόνια, στα τάγκς, στις επεμβάσεις και τα λοιπά. Αυτό θέλω να πω τώρα για την κυβέρνηση. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι η κυβέρνηση έπρεπε να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα επηρεασμού προς ειρηνική κατεύθυνση και αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας. Τώρα με το που έχουμε φίλοι τάχαμε, τι να τα κάνουμε κύριε Υπουργέ τώρα αυτά τα Καλάσνικοφ, έπρεπε να τα γυρίσουμε πίσω. Ναι, σε άλλη περίπτωση θα γέλαγα πολύ το αστείο που λέτε είναι σοβαρό. Ακούω και εγώ και από φίλους που μου λένε τι κάναμε, επιστρέψαμε τα όπλα που είχαμε δινεύσει. Αυτό κάναμε. Και η ειρωνία καμιά φορά ξέρετε είναι η καλύτερη αντίδραση. Ναι. Πάντως όλα αυτά ξέρετε μένουν. Αυτό είναι το θέμα. Μένουν και μένουν στη λογική, στο συνειδητό των κοινωνιών αλλά και των ηγεσιών για πάρα πολλά χρόνια. Θα έχει τελειώσει, που μακάρι να τελειώσει το γρηγορότερο, ο πόλεμος και ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει ήσυχα, αλλά όλες αυτές οι σκέψεις θα τις βρίσκουμε μπροστά μας. Γιατί είχαμε και μια ιδιαίτερη σχέση με το ξανθό γένος και όλα αυτά που λένε. Έτσι, και... Καλά, εντάξει, αυτά λέμε τώρα. Πιστεύω, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις βέβαια. Υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις. Έτσι. Αλλά ξέρετε τώρα θα βγαίνει κάθε κυβέρνηση, εγώ θα μιλήσω για τη δικιά μας και θα λέει και άλλα δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και άλλα δισεκατομμύρια για αεροπλάνα, μαχητικά και τα λοιπά. Και άλλη μείωση του προϋπολογισμού ή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας και αυτό να το κάνεις εν μέσω πανδημίας, η οποία σας βεβαιώνω πάντως από όσο γνωρίζω και μιλάω δηλαδή με ειδικούς ανθρώπους, γιατί δεν είμαι ειδικός, όσοι πόροι θα δαπανώνται για την υπάρχουσα πια και διαρκώς εκτινόμενη υγειονομική κρίση. Βεβαίως όλες αυτές οι κρίσεις θέλω να πω ότι είναι έκφραση του αδιεξόδου της κρίσης του λεγόμενου μοντέλου του νεοφιλελευθερισμού, η οποία παράγει πολύ μεγαλύτερες ανισότητες. Αυτές οι ανισότητες γίνονται, τις χρησιμοποιούν διάφορες κυβερνήσεις ώσπου να σκάσουμε όλη η ανθρωπότητα, να σκάσουμε από απειλές και από φτώχεια. Επειδή έχετε διαχειριστεί και το προσφυγικό μεταναστευτικό, αυτό ήθελες να ρωτήσεις, Βαγγέλη. Ακριβώς αυτό. Να εκμεταλλευτούμε τη γνώση του σε αυτό. Έχουμε καλούς και κακούς πρόσφυγες. Πώς το βλέπετε?
Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Ναι, μα αυτό κατάλαβα ότι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Ο πρόσφυγας είναι πρόσφυγας. Ναι. Ένα τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους τώρα που έρχονται και εδώ στην Ελλάδα? Πρέπει να τους φιλοξενήσουμε. Ναι, σωστά. Αυτό είναι ξεκάθαρο και με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους. Η Ελλάδα αυτού του είδους την αλληλεγγύη πρέπει να τη δείξει, όπως την έδειξε για τους Σύριους πρόσφυγες, αλλά και για άλλους πρόσφυγες τα τελευταία 10-15 χρόνια. Για μένα αυτό είναι καθαρό. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει μέτρα για την ίση ευθύνη, ίση, ισοδύναμη ευθύνη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το λαό της Ουκρανίας. Σήμερα δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί αύριο. Και να μην επιδείξουμε κάποιο είδους ρατσιστικού χαρακτήρα αντίδραση τους Σύριους, τους Ουκρανούς τους υποδεχόμαστε, ενώ τους Σύριους ή αν θέλετε και τους Αφγανούς. Τους Αφγανούς που και εκείνοι ήταν ναι, εκεί. Ή τους φοιτητές Ρώσους, κύριε Υπουργέ, ναι. Τον πολιτισμό, δηλαδή όλα τσουβάλι ουσιαστικά. Όλα αυτά. Περιμένουμε, πιστεύετε, μια μεγαλύτερη ροή μεταναστών αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Έχουμε κάνει τις πρώτες, πιστεύετε, κινήσεις που να μπορούμε να πούμε ότι θα μπορέσουμε να υποδεχτούμε τον πρώτο αριθμό, τον οποίο θα παρουσιαστεί πια? Έχουμε υποδεχτεί, αν δεν κάνω λάθος, έναν αριθμό γύρω στους 1500 ανθρώπους, οι οποίοι δεν χρειάζονται τις κρατικές υποδομές. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν αρκετοί Ουκρανοί οι οποίοι διέμεναν τις μεγάλες αλλά και τις μικρότερες πόλεις της χώρας. Αλλά εκείνο το οποίο εμείς πρέπει ανάμεσα, πέραν της επίδειξης της ανθρωπιστικής αλληλεγγύης, είναι να πείσουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να λειτουργεί ως ένα όλο και όχι με ρατσιστική αντίληψη. Βλέπετε τώρα ξαφνικά η Ουγγαρία, που δεν έπαιρνε ούτε έναν μελατό άνθρωπο, ας το πω έτσι, τώρα λέει, τα αδέρφια μας οι Ουκρανοί. Εγώ λέω, είστε τα αδέρφια μας οι άνθρωποι. Αλλά και κάθε χώρα θα πρέπει να αναλάβει το δικό της κομμάτι ευθύνης, ας πούμε. Και ιδιαίτερα οι ισχυρές χώρες και οικονομίες, δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία έτσι κι αλλιώς έχει ένα μεγάλο κομμάτι προσφύγων, τέλος πάντων, οι ισχυρές χώρες και όλες. Και να υπάρχει μια αλληλοβοήθεια. Αυτό είναι το. Δηλαδή να μην εξαντληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε χρηματοδοτικά εργαλεία σε κάποιες χώρες για να υποδεχτούν εννοείται πρόσφυγες. Αυτά είναι ψέματα. Είναι όπως μια εποχή. Εγώ ήμουν αναπληρωτής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ανοίξαμε τέλος πάντων μια βοήθεια. Δεν θυμάμαι, μου φαίνεται ότι η Τσεχία μας είχε έρθει. Ή από τη Σλοβακία ή από την Τσεχία και βρήκαμε μέσα στα κυβότια βοήθειας μαχαιροπύρουνα. Ναι, μαχαιροπύρουνα. Δεν ξέρω τι νομίζαν αυτοί οι άνθρωποι. Μας στείλαν πρίκα. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, λίγο ανθρωπισμός, λίγο βοήθεια του ενός με τον άλλον. Λίγο, θα έλεγε κανένας, κοινωνική και οικονομική σύγκληση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο νομισματική και τραπεζική ένωση, μέσω της οποίας κερδίζουν οι μεγάλες χώρες. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και βεβαίως, επειδή η Γερμανία έχει ένα γνωστό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμένα με κάνει να ανησυχώ, γιατί ο ρόλος ήταν βασικά αυτή τη στιγμή οικονομικός, από ό,τι φαίνεται θα αρχίσει να μετατρέπεται και σε στρατιωτικό ρόλο. 100 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι το 2% του προϋπολογισμού της Γερμανίας. Καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε. Γιατί χρήματα και γιατί εξοπλισμού. Δηλαδή μας λέει η Γερμανία ότι τρόμαξε τώρα με όλα αυτά, οπότε πρέπει να εξοπλιστεί, αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Καλά, άμα τρόμαξε, γιατί στην αρχή αυτής της ουκρανικής κρίσης δεν ήθελε να επιβληθεί η Ρώση στη Ρωσία. Τέλος πάντων. Εντάξει. Οι business καλά κρατούν, παρόλο τον πόλεμο, έτσι. Βέβαια. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε όλα αυτά που δεν είπαμε. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να συζητάμε μέχρι και αύριο το πρωί ή μέχρι το καλοκαίρι που θα έρθω για 2-3 μέρες στην Ελλάδα. Ωραία, δεν με χαρά να σας φιλοξενήσουμε. Θα έλεγε κανένας ότι αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να ενώσουμε τις ευχές μας, να μάθουμε τις νεότερες γενιές ότι η μεγαλύτερη καταστροφή, η μεγαλύτερη ύβρις στο ανθρώπινο γένος δεν υπάρχει από τον ίδιο τον πόλεμο, να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί ένα τεράστιο φιλειρηνικό και σε κάθε περίπτωση αντιπολεμικό κίνημα και εσείς να προσπαθείτε με ενάρεια θα λέγαμε να ενημερώνετε τον κόσμο και οι πολιτικές δυνάμεις να μην βάζουν πρώτο το πολιτικό τους συμφέρον, αλλά το καλό της χώρας, του λαού μας και των άλλων βέβαια λαών. Και να προσθέσω σε όλα αυτά, καλό θα είναι αυτή τη στιγμή, είναι μια ευκαιρία για τη χώρα, για τον πολιτικό κόσμο της χώρας, να εμφανιστούν ενωμένοι, να μην είμαστε διαχωρισμένοι σε τρία επίπεδα διαδήλωσης και παρουσίας ενάντια στον πόλεμο. Καλό θα είναι να παρουσιαστούμε σύσσωμοι, όσο αυτό γίνεται, σαν πολιτική έκφραση πια η Ελλάδα να έχει αυτή τη θέση, να μην διαχωριζόμαστε. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό βέβαια. Εγώ θα έλεγα να επιζητούσα το ελάχιστο. Και το ελάχιστο είναι να διαμορφωθεί ένα μέτωπο κοινής λογικής. Αυτό είναι για μένα το βασικό, ας πούμε. Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος, γιατί... Το ενωμένοι, ο καθένας το παίρνει σωστά το λέτε εσείς, αλλά ο καθένας το παίρνει... Α, ναι, το να το μεταφράσει όπως θέλει να το δω. Δηλαδή, εχθές ο κύριος Μητσοτάκης το ενωμένοι το εννοούσε με τη λογική ότι όλοι θα πρέπει να ακολουθούμε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, αυτό όχι, μια κοινή συνένεση. Το καταλαβαίνετε και εμείς να το λέγαμε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Θα έρχονταν όσοι μας έλεγε τι λέτε αδελφέ, έχουμε τόσες διαφορές. Σωστό. Αλλά στην κοινή λογική, βεβαίως. Να υπάρχει μια κοινή λογική, μια κοινή απόφαση, μια κοινή γραμμή η οποία να διαμορφωθεί κάτω από τη συζήτηση άμεση και όχι απλά κάποιος να εμφανίζεται leader όπως ακριβώς το λέτε. Πάντως όταν σας δούμε από εδώ από Ιερά Πέτρα θα είναι χαρά μας να σας έχουμε και εδώ στο στούντιο όπως είπε και η Μαρία πριν. Ναι, δεν λέω ακριβώς που μένω κάθε χρόνο, μόνο φέτος δεν είχα έρθει στην Ιερά Πέτρα. Δεν το λέω για να μην θεωρηθεί διαφήμιση του... πώς το λένε, του χώρου που έχει ο φίλος μου Αντώνης έξω από την Ιερά Πέτρα. Κατά τα άλλα. Να είστε καλά κύριε Μπρή, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Καλημέρα να έχετε. Να είστε καλά.